Μπλεγμένοι σε ένα γραφειοκρατικό κικαιώνα είναι οι γονείς των διδήμων αγοριών που ήρθαν στη ζωή στη μαευτική κλινική του Παγνή και σύμφωνα με τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 2020 δικαιούνται το επίδομα γένας, το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Χρήματα που δεν είδαν ποτέ στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Κάνουμε καταγραφή των παιδιών στο ληξιαρχείο από το μευτήριο και στη συνέχεια το μευτήριο πρέπει να στείλει αυτά τα χαρτιά, τα έγγραφα μας και των παιδιών μάλλον στον ΟΠΕΚΑ για να εγκριθεί η αίτηση για τα λεφτά. Αυτό που μου λένε είναι ότι εμείς έχουμε στείλει όλα τα έγγραφα στον ΟΠΕΚΑ και το ληξιαρχείο δεν έχει στείλει τα χαρτιά αυτά στον ΟΠΕΚΑ. Στο ληξιαρχείο τι σας απάντησαν? Ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά με τα επιδόματα γέννηση των παιδιών. Αυτό είναι θέμα ότι το προωθεί το μεευτήριο κατευθείαν στον ΟΠΕΚΑ. Στον ΟΠΕΚΑ τι σας λένε? Στον ΟΠΕΚΑ μας είπαν ότι τα έγγραφα αυτά δεν έχουν υποβληθεί, απλά έχουν αποθηκευτεί και δεν έχουν προωθηθεί στον ΟΠΕΚΑ για να πάρουν τα λεφτά. Μια κοπέλα που γέννησε την ίδια μέρα με μένα έχει το ίδιο πρόβλημα από το νοσοκομείο. Η γραμματέα έχει κάνει λάθος και σε αυτήν. Η υποβολή της αίτησης γίνεται έως και 3 μήνες μετά τη γέννηση κάθε παιδιού, προθεσμία που έχει παρέλθει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καμία λύση. Τρέχω από το πρωί ως το βράδυ για αυτή τη δουλειά. Όποτε και όπως μπορώ, και συγκεκριμένα σήμερα πήγα στη γραμματεία του Παγνή, η οποία αδιαφόρησε παντελώς, έτσι, και στη συνέχεια πήγα στην προϊσταμένη που είχα ακριβώς την αντιμετώπιση. Διπλή η χαρά, διπλά όμως και τα έξοδα για την οικογένεια που εν μέσω πανδημίας πασχίζει να τα βγάλει πέρα με μοναδικό το εισόδημα που προέρχεται από την εργασία του πατέρα. Εγώ ειδικά που έχω δίδυμα είναι, καταλαβαίνετε, διπλά γάλατα, διπλά πάνες, διπλά όλα. Και εγώ δεν δουλεύω, είναι μόνο σύζυγος και εντάξει όσο να είναι. Μιλάμε για 4.000 ευρώ που... τα χρειάζομαι, τα έχω ανάγκη γιατί η γυναίκα μου αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει. Είναι ο μόνος που δουλεύω και συντηρώ την οικογένειά μου. Και όπως ξέρετε, τα παιδιά στην αρχή της γέννησής τους έχουν κάποιες ανάγκες οι οποίες είναι πάρα πολύ δαπανηρές. Έχουμε κλείσει ραντεβού με το δικηγόρο και θα το τρέξουμε και μέχρι στα δικαστήρια. Λύση στο πρόβλημα φαίνεται να δίνει νόμος που αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και προβλέπει παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για το επίδομα γέννησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και για όσους είχαν απολέσει την αρχική 3-μηνη προθεσμία.